Δηλαδή, εσείς δεν μπορείτε ως παράταξη, ευρύτερη παράταξη και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τι συνιστώσει σα να σκοτώνετε οποιαδήποτε επένδυση πάνε να γίνει στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε κύριε Κεφαλογιάννη. στι σκουριέ. Δεν θα αναφέρουμε ε, μόνο. Στι σκουριέ υπάρχει και ένα και πολύ μεγάλο φέρ... κίνημα κατοίκων. Δεν μάθεις και υπάρχουν, υπάρχουν επιστημονικέ. Αλλά μην αρέσει πολύ ο διάλογο. Υπάρχουν ντοκουμέντα που λένε ότι η ευρύτερη περιοχή θα καταστραφεί οικολογικά. Μία ερώτηση κύριε Κεφαλογιάννη. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο διάλογο. Αλλά για ποιε επενδύσει μιλάτε κύριε Κεφαλογιάννη. Για το κουνούπι στην. Uh, στην Ήπειρο. Uh, Κάνετε προσφυγέ στο Συμβούλιο τη Επικρατεία με 200 ευρώ και σκοτώνετε κάθε επένδυση. Τη σκοτώνετε. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Που δεν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ναι, γιατί Ελλάδα. έχει χτίσει βιομηχανία και προσφυγών. Και υπάρχουν σε επενδύσει. Κύριε Παπαδίδου, ξέρετε ότι. Στην Καλιβουργία η οποία δεν έχει προστατεύσει Ξέρετε ότι στην Ελλάδα κολλησιεργούν με ασφαλιστικά μέτρα, χωρί να τελεσυνδικήσουν στα ανώτατα δικαστήρια υποθέσει για 20 χρόνια με προσφυγέ των 200 ευρώ. 20 χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μα Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσφεύγουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν τα κάγκελα σε κάθε ιδιωτικοποίηση Εμείς σε κάθε λέμε μεταρρύθμιση. Ότι η ανάπτυξη Εγώ θα ρωτήσω μια, 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 με πα, παρένθεση, παρακαλώ Εγώ πολύ. πολύ. Σκοτώσατε τις επενδύσεις στις Κουριές. Σκοτώσατε τις επενδύσεις στην Κέρκυρα. Σκοτώσατε τις επενδύσεις στις Ιτία, τουριστικές επενδύσεις. Σκοτώνετε τις επενδύσεις εταιριών οι οποίε προσφέρουν εργασία στην Ήπειρο Σας τα έχω πει 10.000 φορές. Και σήμερα, τώρα, σήμερα παράδειγμα. Στη Συμβουλή συζητήσαμε προχθέ, την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Εγώ λοιπόν θα σας πω τα εξή στοιχεία για τον ΟΛΠ. Ολπ ήταν την εποχή που ξεκίνησαμε την ιδιωτικοποίηση.